Δύσκολο. Και το άλλο θέμα είναι εξαιρετικά δύσκολο και το βιώνετε. Μην μου πείτε ότι δεν το βιώνετε όλοι. Που βρίσκεστε τώρα στο σπίτι και μας παρακολουθείτε, έτσι, και θέλετε να βρείτε τα φαρμακά σας. Συνήθως, όταν δεν το είχε η φαρμακοποιός, ναι, σήκωνε ένα τηλέφωνο σε άλλο συνάδελφο. Ναι, και του έλεγε, μήπως έχεις. Τώρα αυτό έχει καταργηθεί. Είναι σίγουρο ότι δεν θα έχει κι ο άλλος. Και μετά πρέπει να ψάξεις εσύ. Ναι. Με λίστα, λοιπόν, οι μαμάδες, ναι, πείτε μου ότι δεν είναι έτσι, έτσι είναι. Και ξεκινούν πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο φαρμακείο. Μην το δώσετε, ερχόμαστε να το πάρουμε. Το φάρμακο για το παιδί. Ναι. Ή να βρεις τον γνωστό σου φαρμακοποιό, όταν το έχει πλέον, να σε πάρει ένα τηλέφωνο, να σου τηλεφωνήσει και να σου πει, έλα να το πάρεις, τώρα το έχω. Σε δύο μέρες, τρεις. Ναι, πάμε να το δούμε το θέμα της έλλειψης φαρμάκων, όπως μας στέλνετε και μηνύματα και μας το λέτε και εσείς οι ίδιοι, να δούμε αν ισχύει αυτό και αν θα λυθεί το θέμα αυτό ή αν έχει ήδη λυθεί. Ο κύριος Ευάγγελος Μανολόπουλος, ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά, καλημέρα. Και ο κύριος Εμμανουήλ Κατσαράκης, ο Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Καλημέρα, λοιπόν. Καλημέρα και στους δύο. Κύριε Μανολόπουλε, μας επιτρέπετε να ξεκινήσουμε από τον κύριο Κατσαράκη να δούμε ποια είναι η εικόνα. Κύριε Κατσαράκη, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Δεν το λέμε. Δεν ασχολιόμαστε με το θέμα, δεν είχαμε μηνύματα βασικά. Γιατί όταν υπάρχει αυτή η έλλειψη, έχουμε στο τηλεφωνικό κέντρο καθημερινά καταγγελίες από ανθρώπους που ψάχνουν τα φαρμακά τους. Ποια είναι η εικόνα, για πείτε μας. Πραγματικά διανύουμε μια περίοδο του χειμώνα, όπου φαντάζομαι αυτό επικαλείστε, τα παιδικά αντιβιωτικά σιρόπια και παιδικά αναπνευστικά φάρμακα πραγματικά λείπουν από τα ράφια των φαρμακείων. Είναι μια κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά και δεν είναι τα μόνα συσκευάσματα. Είναι και μια σειρά άλλα φάρμακα χρονίων παθήσεων, τα οποία κάνουμε αγώνα να τα βρούμε, διατίθενται με το σταγονόμετρο από τις φαρμακαποθήκες και οι φαρμακοποιοί καταναλώνουν πάρα πολύ μεγάλο χρόνο από την καθημερινότητα του φαρμακείου, προκειμένου να βρουν αυτά τα συσκευάσματα και να μπορέσουν να εκτελέσουν τις συνταγές, να διαθέσουν τα φάρμακα. Ταυτόχρονα, ταλαιπωρείται και ο πολίτης, όπως είπατε, από φαρμακείο σε φαρμακείο, προσπαθώντας να βρει τα φάρμακα για τη θεραπεία. Ναι, και καλά στα μεγάλα αστικά κέντρα που έχεις εναλλακτικές. Mm. Στην περιφέρεια, ξέρετε τι γίνεται, σε νησιά, ας πούμε, που σου λένε περίμενε δύο μέρες, τρεις μέρες, να μας φέρουν από την αποθήκη. Δηλαδή, πραγματικά αυτή η κατάσταση διωγγώνεται συνεχώς αυτό το διάστημα. Το γνωρίζω αυτό που λέτε και εγώ έχω φαρμακείο στην Κρήτη, οπότε καταλαβαίνετε ότι οι φαρμακαποθήκες είναι δύο και οτιδήποτε άλλο υπάρχει και μία επιπλέον μέρα αναμονής προκειμένου να έρθει από την Αθήνα. Σημεία. Η κατάσταση βέβαια είναι η ίδια σε όλο τον ελληνικό χώρο. Τα φάρμακα βρίσκονται σε πίεση όσον αφορά την τροφοδοσία τους. Το έχουμε εγκαίρως επισημάνει και έχουμε προτείνει λύσεις και γι' αυτό που θα μπορέσουμε να τις συζητήσουμε. Βεβαίως. Κύριε καθηγητά, είναι αυτή η εικόνα που έχετε και εσείς, ισχύουν όντως αυτά που μας λέει ο γραμματέας? Όχι, δεν θα συμφωνήσω με τον κύριο γραμματέα. Εμείς έχουμε εποπτεία της αγοράς σε όλα τα επίπεδα και πέρα από συγκεκριμένα φάρμακα για συγκεκριμένους λόγους που μπορούμε να συζητήσουμε, ναι, υπάρχει αρκετή διαθεσιμότητα στην αγορά. Τώρα, αν σε ένα φαρμακείο στην Κρήτη, σε ένα φαρμακείο κάπου δεν εκτελείται κάποια συνθήκη, ή κάποιος πολίτης δεν βρίσκει, καλό να το αναφέρει στον ΕΟΦ. Και ο ΕΟΦ θα ελέγξει να δει. Για ποιο λόγο ένα φάρμακο που εμείς βλέπουμε να υπάρχει στις φαρμακαποθήκες δεν φτάνει στο φαρμακείο του κ. Κατσαράκη σε κάποιο φαρμακείο, ώστε να φροντίσουμε. Τώρα, βέβαια, η Ελλάδα έχει και μια περίεργη γεωγραφία. Είναι πολύ δύσκολο σε κάθε τελευταίο φαρμακείο, σε κάθε τελευταίο νησί μικρό, να είναι διαθέσιμο το φάρμακο μέσα σε τρεις ώρες. Αλλά αν το δει κανείς συνολικά, παρά τη γεωγραφία που έχουμε, με το σύστημα που έχουμε με τα πολλά φαρμακεία και αρκετές φαρμακαποθήκες, έχουμε τις ταχύτερους χρόνους απόκρισης σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά ένα σκεύασμα που δεν υπάρχει στο φαρμακείο να φτάσει. Ο μέσος όρος είναι τρεις ώρες περίπου. Άρα αδίκως το καταγγέλουν οι φαρμακοποιοί ότι υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις και οι ασθενείς. Είναι πολυπαραγωγικό το πρόβλημα. Mm-hmm. Είπαμε, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί όντως να έχουμε έλλειψη για κάποια σκευάσματα, όπου όμως υπάρχουν εναλλακτικές, μπορεί να υπάρχουν γενώσιμα. Τώρα, αν ο ασθενής ζητήσει ταβόρ και δεν έχει υπάρχει ταβόρ και ο φαρμακοποιός δεν το πει ότι μπορεί να πάρει κάποιο εναλλακτικό σκευάσμα, τότε αυτό ακούγεται σαν έλλειψη, αλλά στην πραγματικότητα θεραπευτικά δεν υπάρχει έλλειψη, γιατί υπάρχει αντίστοιχο σκεύασμα που είναι ισοδύναμο θεραπευτικά. Το ίδιο φάρμακο από άλλη εταιρεία. Mm-hmm. Άρα υπάρχουν, πρέπει να το δούμε ένα περίπτωση. Αλλά νομίζω είναι όλος ο θόρυβος που γίνεται για ελλείψεις είναι υπερβολικός. Μάλιστα. Κύριε Κατσαράκη, τι λέτε εσείς? Ακούτε τον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Άλλη εικόνα μας δίνει εκείνος, άλλη εικόνα μας δίνετε εσείς. Και στη μέση οι ασφαλισμένοι και οι ασθενείς.
να πω για την ευκαιρία που δόθηκε από το παράδειγμα του Ταβόρ ότι πολύ γρήγορα εξαφανίστηκαν και τα αντίγραφα, τα γενώσιμα του Ταβόρ. Οπότε τώρα μιλάμε για καθολική έλλειψη. Ξέρετε, η αγορά ανταποκρίνεται πάρα πολύ γρήγορα και όταν επικρατήσει η ανασφάλεια, ακόμα και αυτή η μέτρια επάρκεια η οποία μπορεί να υπάρχει, πολύ γρήγορα εξαφανίζεται, γιατί και οι ασφαλισμένοι αυξάνουν την πίεση στο γιατρό, αυξάνουν τη συνταγογράφηση των σκευασμάτων, προσπαθούν να αποθεματοποιήσουν για τους επόμενους μήνες, προκειμένου να μην τους λείψει το φάρμακο της θεραπείας του, και όλο αυτό μετακυλιέται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Και είναι σωστό τα μηνύματα τα οποία πρέπει να δώσουμε. Ένα από αυτά, όπως έχουμε πει, είναι η λίστα απαγόρευσης εξαγωγών, στην οποία έχουμε επιμείνει, γιατί πρόκειται για ένα μοναδικό ίσως εργαλείο που έχει η πολιτεία, προκειμένου όχι μόνο να διαφυλάξει την κυκλοφορία συγκεκριμένων σκευασμάτων, αλλά να δώσει και ένα σαφές μήνυμα στην αγορά ότι προέχει η εξασφάλιση της επάρκειας σε κρίσιμα σκευάσματα, και μετά έρχονται οι εξαγωγές, οι οποίες πολύ καιρό τώρα ευθύνονται για τις ελλείψεις φαρμάκων. Άρα λέτε ότι είναι οι φαρμακαποθήκες που παίζουν ρόλο σε όλο αυτό το οποίο... Ένα μεγάλο αριθμό σκευασμάτων οφείλονται σε φαρμακαποθήκες, όχι στα παιδικά αντιβιωτικά σιρόπια και αναπνευστικά σκευάσματα, τα οποία είναι μια πανευρωπαϊκή όντως έλλειψη. Υπάρχει μειωμένη παραγωγή και τεράστια ζήτηση, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες μπορούμε να παρέμβουμε και να ελαχιστοποιήσουμε τις περιπτώσεις που θα ταλαιπωρούνται οι ασθενείς. Ναι. Πάντως, κύριε Μανολόπουλε, κύριε Πρόεδρε, επειδή είπατε ότι... Επιτρέψτε λίγο, επειδή τέθηκε αυτό, να πω κατηγορηματικά ότι αυτή τη στιγμή κανένα φάρμακο δεν είναι σε έλλειψη λόγω παράλληλων εξαγωγών. Υπάρχει λίστα απαγόρευσης. Αυτό για το οποίο διαμαρτύρεται ο αδίκως, κατά τη γνώμη μου, Φαρμακευτικός Σύλλογος, ο Πανελλήνιος, είναι ότι αφαιρέθηκαν κάποια σκευάσματα. Αφαιρέθηκαν γιατί δεν υπήρχε λόγος να είναι σε αυτή τη λίστα. Αυτή τη στιγμή, όποιες έλλειψεις υπάρχουν, όπως το παράδειγμα του Ταβόρ, μπορώ να σας πω για ποιο λόγο το Ταβόρ όντως είναι σε περιορισμένη διασημότητα. Το γράφουν οι καρδιολόγοι ευρύτατα το φάρμακο αυτό, έτσι. Αυτό θέλω να σου πω. Ναι, αλλά το γράφουν ευρύτατα, αλλά αυτή τη στιγμή ο λόγος που είναι σε έλλειψη δεν είναι γιατί γίνεται κάποια παράλληλη εξαγωγή. Άλλωστε, το Ταβόρ είναι στη λίστα απαγόρευσης και τα περισσότερα από τα φάρμακα για τα οποία γίνεται το θέμα παρέμειναν στη λίστα απαγόρευσης. Όμως, κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Το γεγονός ότι οι φαρμακοποιοί τονίζουν τη λίστα για περί ελλείψεων, ότι θα έρθουν ελλείψεις. Ακούστε, η εκπομπή η δική μας που είναι καθημερινή πάνω στην ώρα των θεμάτων που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, οι συνταξιούχοι, οι γονείς που μας βλέπουν, όταν υπάρχει διάστημα που πηγαίνουν όλα καλά σε αυτή την αγορά δεν έχουμε κανένα τηλέφωνο. Τώρα αυτό το διάστημα το τελευταίο, τις 5-10 μέρες τελευταίες, έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα από ανθρώπους που δεν βρίσκουν τα φαρμακευτικά τους σκευάσματα. Είμαστε κάτι σαν ένα βαρόμετρο. Το ότι δεν μπορούν να φτάσουν ενδεχομένως οι καταγγελίες στον ΕΟΦ είναι γιατί δεν γνωρίζουν ότι πρέπει να το καταγγείλουν εκεί. Δεν βρίσκουμε. Έτσι, υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει θέμα ελλείψεων στην αγορά. Και κυρίως αυτά που μας είπε και ο κύριος Καματέας. Ναι. Ότι το θέμα δημιουργήθηκε εν πωλής, ότι μεγάλη δημοσίευση που έδωσαν οι φαρμακοποιοί στο γεγονός ότι εμείς βγάλαμε κάποια σκευάσματα από τη λίστα φαρμάκων. Ναι. Ο κόσμος τρομοκρατήθηκε και άρχισε να ζητάει φάρμακα για να στοκάρει και γιατί είναι και χειμώνας. Αυτή είναι η εξήγηση. Αυτός είναι ο βασικότερος λόγος. Άρα θα έλεγα να χαμηλώσουμε όλους τους τόνους και να μιλάμε για ελλείψεις που πραγματικά συμβαίνουν, όχι για ελλείψεις που πιθανόν θα συμβούν. Μα ήδη γίνονται. Στα παιδικά γίνεται ήδη. Σας λέμε στα. Εξήγησε ο κ. Τσαράκης ότι αυτό οφείλεται σε συγκεκριμένους λόγους που δεν έχουν να κάνουν με τις παράλληλες εξαγωγές. Λοιπόν. Είναι για κάποια σκευάσματα που υπάρχει πρόβλημα. Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε και ενεργούμε. Το Ταβόρ, ας πούμε, υπάρχει πρόβλημα, ξέρουμε από τον παραγωγό, θα ομαλοποιηθεί η αγορά στο 2,5 μέσα στις επόμενες μέρες και στο 1 μίλιγκραμ μετά από ένα μήνα η τροφοδία σε τον παραγωγό. Εν τω μεταξύ υπάρχουν εναλλακτικές. Υπάρχει το Ζάναξ, υπάρχουν άλλα παρόμοια φάρμακα που θα μπορούσαν να καλύψουν την ανάγκη του ασθενούς. Θέλω να πω, πρέπει και οι φαρμακοποιοί να συνεργαστούν, να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τα θέματα των ασθενών όπου γίνεται, ώστε να περάσουμε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις όπως το Ταβόρ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Κατσαράκη. Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά.